Τις αναμέτρησες των ευρωεκλογών, ποιο είναι τελικά? Παίζεται το παιχνίδι σε διάφορα επίπεδα. Πρώτον, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και ανεβαίνουν δυστυχώς οι δυνάμεις της σκληρής και της άκρας δεξιάς που θέλουν λιγότερη Ευρώπη. Άρα εμείς σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Νέα Δημοκρατία πρέπει να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Θέλουμε περισσότερες ευρωπαϊκές πολιτικές, θέλουμε εμβάθυνση των πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται, θέλουμε περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, θέλουμε περισσότερη αλληλεγγύη για χώρες με ειδικά προβλήματα όπως η Ελλάδα. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό. Υπάρχει βέβαια και το εσωτερικό πολιτικό, είναι αναπόφευκτο, σε όλες τις χώρες υπάρχει, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εγώ προβλέπω μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά, 7, 8, 10, 11 μονάδες, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά επειδή κυνηγάμε το Σταυρό σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνω Ήπειρο, πηγαίνω Θεσσαλία, πηγαίνω Στερεά, πηγαίνω Αττική, το μήνυμα είναι ίδιο, μεγάλη υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα έχουμε νίκη στις ευρωεκλογές, νίκη στις περιφερειακές, πολιτικό μήνυμα στις δημοτικές από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά δημιουργούν έναν πολιτικό καταλύτη για τη νίκη σε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, μητέρα όλων των μαχών, δηλαδή στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό που εισπράτεται από τον κόσμο, γιατί κάνετε, έχετε συνεχείς εξόδους ακόμη. Ναι, όλοι οι βουλευτές, δεν είμαι εγώ. Είναι ότι υπάρχει απογοήτευση έως οργή με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βέβαια θα σας πω ότι ο κόσμος είναι διστακτικός και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις παρελθόν. Ο κόσμος έχει κουραστεί από την παράταση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Όλοι όσοι μπήκαν σε πρόγραμμα μνημόνιο βγήκαν στα 3 χρόνια. Μόνο εμείς μπήκαμε σε 3, θα βγαίναμε σε 5. Καθυστέρηση ήταν ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα βγαίναμε τελικά στα 8. Υποτίθεται ότι βγήκαμε, αλλά υπάρχουν και 2 χρόνια καπέλο. Επομένως είμαστε στα 8+2. Αυτό διαμορφώνει μια αρνητική ψυχολογία των πολιτών σε βάρος κυβέρνησης αλλά και του, θα λέγαμε, του πολιτικού συστήματος ή των συστημικών κομμάτων. Επομένως το στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να κερδίσει την αρνητική ψήφο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά να δημιουργήσει και πολλές θετικές ψήφους για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι αρκετά μπερδεμένη έως δύσκολη. Εάν επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία με αυτό το πλεόνασμα των 3,5 ανατρέπεται κάτι, γιατί είναι 2,2 μέχρι το 2,60. Ναι. 3,5 μέχρι το 2,22 θα έχουμε την ίδια πολιτική. Θα προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Το πρώτο που θα γίνει θα ανακοινωθούν μέτρα στους πρώτους 3-4 μήνες για φορολογικές ελαφρύνσεις, ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, βελτίωση του επενδυτικού επιχειρηματικού κλίματος. Αυτό είναι προγραμματισμένο και είναι το σχετικά εύκολο. Στη συνέχεια θα πρέπει να δείξουμε ότι έτσι επιταχύνουμε την αναπτυξιακή πορεία, μπαίνουμε σε περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, ότι είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και έχουμε έτσι σταθερό βηματισμό αναπτυξιακό. Και αφού τέλος πάντων το δείξουμε αυτό, παράλληλα θα γίνει μια συνεννόηση, δεν θα έλεγα διαπραγμάτευση, γιατί έχει δυσφημιστεί η λέξη και κοστίζει πολύ. Η τελευταία διαπραγμάτευση ήταν 15-20% δισεκατομμύρια. Μια συνεννόηση να χαλαρώσουν δημοσιονομικά τα κριτήρια για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ταχύτερα. Γιατί νομίζω αν υπάρχει μια πιθανότητα να πάρουν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας και εταίροι τα λεφτά τους πίσω, είναι μέσα από την ανάπτυξη, όχι μέσα από τη λιτότητα και μέσα από το στρίμωγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.